Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή λοιπόν μας είπε αυτά ο Δημοσθένης ο Δαβέτας τα πολύ σημαντικά από τη Γαλλία και μας έδειξε και το ρεύμα του κόσμου το ζεστό, πως έρχεται εκείνη την ώρα από την Ευρώπη, θα ήθελα να δούμε παρακαλώ και το θέμα το 12 που έχει να κάνει με το Σαλβίνι, που έτσι δείχνει ηγετική τάση στο ρεύμα αυτό του ευρωσκεπτικισμού και λέει ότι δεν θα οδηγήσω εγώ τη χώρα μου στην αυτοκτονία, είναι το θέμα το 12 που θα δούμε. Λοιπόν, υπάρχει και ένα πολύ περίεργο σύμφωνο, το είπαμε λίγο πριν τις διαφημίσεις του ΟΗΕ, που λιένει το έδαφος για να μπορούν οι μετανάστες να γίνονται ακόμα πιο εύκολες οι διαδικασίες όταν θέλουν να πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη. Λοιπόν, αν και αυτό το σύμφωνο γίνει με όλες τις χώρες όπως θέλουν, στο ρεύμα της παγκοσμιοποίησης, βέβαια αντιδρούν η μία μετά την άλλη πάρα πολλές χώρες, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, μια σειρά από χώρες. Μιλάμε ότι εκεί τα πράγματα θα χάσουν πια κάθε έλεγχο. Να δούμε λοιπόν το 12 και να επιστρέψουμε να πάρουμε και το σχόλιο του Λουκά Γεωργιάδη βεβαίως. Καταραίει το διαβόητο σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, καθώς οι χώρες η μία μετά την άλλη αρνούνται να το υπογράψουν. Μετά τις Αυστραλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Εστονία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία και Ελβετία, η Ιταλία ανακοίνωσε και αυτή την αποφασίσει να την υπογράψει το σύμφωνο. Και έπεται συνέχεια, καθώς πολλές είναι οι χώρες ακόμα που έχουν πει πως δεν πρόκειται να το υπογράψουν. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, η Ιταλία δεν πρόκειται καν να πάρει μέρος στην διακυβερνητική διάσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μαρακές για τη μετανάστευση. Όπως οι Ελβετοί, οι οποίοι αν και αρχικά είχαν τοποθετηθεί υπέρ του συμφώνου και χθες είπαν «Σταματάμε, η Ιταλική κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάρει μέρος στη διάσκεψη του Μαρακές και δεν πρόκειται να υπογράψει τίποτα που να αλλοιώνει την εθνολογική σύνθεση της χώρας μας, την ουσιαστική αυτοκτονία της». Πολλοί είναι αυτοί που έχουν πλουτίσει επί μακρόχρονικό διάστημα με δουλειές με παράνομους μετανάστες. Με αυτή την κυβέρνηση τα ψέματα τελείωσαν. Στην αριστερά διαμαρτύρονται και είναι ενοχλημένοι, Λοιπόν, ας μάθουν ότι μόλις τώρα αργήσαμε να διορθώνουμε την καταστροφή που προκάλεσαν οι κυβερνήσεις τους, είπε πιο συγκεκριμένα ο Ματέο Σαλβίνι. Ωραία. Λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο για το θέμα αυτό που έχουμε έτοιμη την ατζέντα των ευρωεκλογών. Η ατζέντα των ευρωεκλογών θα έχει καθαρά τα ζητήματα προσφυγικό, μεταναστευτικό ή λάθρο μεταναστευτικό. Mm-hmm. Πάρα πολλοί που μιλάνε για ευρωσκεπτικισμό, παρακαλά να διαλυθεί η Ευρώπη κτλ. Και τα ακούω εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι σαν να έχει πάρει ένα όπλο, να πυροβολεί τα πόδια σου μέχρι το γόνατο, να τα κάνει κουμπότρυπες και να λες μια χαρά θα ζήσω. Είδαμε και τους Αυστριακούς ακροδεξιούς που συμμετείχαν στην κυβέρνηση. Δεν ανέτρεψαν καμία κυβέρνηση και δεν ζήτησαν την έξοδο της Αυστρίας από την Ευρωζώνη. Mm-hmm. Βλέπουμε, ας πούμε, τη Λεπέν ή βλέπουμε και άλλους να ανεβάζουν ταχύτητες, να το πούμε έτσι πολύ απλά, στην Ευρωζώνη. Η Γαλλία και η Ιταλία είναι δύο χώρες πολύ σημαντικές. Είναι η δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Άρα μας απασχολεί πολιτικά τι θα συμβεί εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι το κομμάτι το νομισματικό θα παραμείνει παρονομαστής και οικονομικό, δηλαδή το ευρώ, και από εκεί και πέρα η Ευρωζώνη, αφού βλέπουμε όλο αυτό το τσουνάμι χωρών που λένε όχι στη σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα καθίσουν όλοι κάτω και θα πούνε, παιδιά, μπορούμε να δεχτούμε 10 νοματέους, δεν μπορούμε να δεχτούμε 45 νοματέους. Λοιπόν, να δούμε όμως τι θα πράξει και η Ελλάδα, έτσι, όταν θα γίνει συνάντηση αυτή η παγκόσμια του ΟΗΕ. Γιατί εδώ πέρα πολύ φοβάμαι ότι θα σηκώσουν τα χέρια και θα πούνε ναι. Το 2015 πέρασαν από εδώ, όταν άνοιξαν τα σύνορα. Τι λέγανε τότε, θα σας γεμίσουμε τζιχαντιστές, δεν έλεγαν στελέχη της κυβέρνησης. Mm-hmm. Νομίζαν ότι θα διαπραγματευτούμε καλύτερα, θα φοβηθούν οι απ' έξω. Τι γίνεται τώρα, τη Γερμανία και όλοι αυτοί θα μας στέλνουν πίσω αυτούς που εμείς τους στείλαμε. Και δεν ξέρω εδώ σε μια χώρα η οποία καρκινοβατεί, σε μια χώρα όπου η οικονομία είναι κλινικά νεκρή στην ουσία, η πραγματική οικονομία, εάν θα μπορέσει η ελληνική κοινωνία να αφομοιώσει όλο αυτό το μεγάλο σημαντικό αριθμό ξένων, γιατί εδώ υπάρχει το θέμα το προσφυγικό, Συρία. Υπάρχουν 2-3 ακόμη χώρες που υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εδώ, άμα δεις, Άλκης, όταν έγινε η καταγραφή, μας έρχονται από 180 χώρες του κόσμου. Μέχρι και από τη Βενεζουέλα έρχονται μέσω Τουρκία στην Ελλάδα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τα ξέρω και τα βλέπουμε. Άλλοι δεν τα βλέπουν. Άλλοι δεν τα βλέπουν και κατά άλλους, όπως θυμάσαι πάρα πολύ καλά, έρχονται και λιάζονται κιόλας. Και ότι να μην ξεχάσουμε να πούμε βέβαια ότι και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος είχε ευχαριστήσει τους μετανάστες που επέλεξαν την Ελλάδα. Και βρίζουν και τη Δύση εδώ οι δικοί μας. Βρίζουν τη Δύση. Δηλαδή, γίνεται ό,τι γίνεται εκεί κάτω και βρίζουν τη Δύση. Δηλαδή,
δεν τους συμπεριφέρεστε σωστά. Ωραία, άμα νομίζουν ότι υπάρχει κάποιο καλύτερο δημοκρατικό μπλοκ από τις δυτικές χώρες, να μεσολαβήσουν να τους στείλουμε αυτούς τους ανθρώπους κάπου αλλού. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι κατατρεγμένοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα, έχουν χάσει τις περιουσίες, οικογένειες, τα πάντα. Σύμφωνο, πρέπει αλλά να το δούμε σοβαρά το θέμα. Πρέπει να το δούμε σοβαρά και να, πω, να μου πούνε καταρχήν το κοντρόλ, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, πείτε το όμως, παιδιά μου, γιατί άμα δεν μου το λέτε, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω από εδώ για να συντονίσω το χρόνο που μας έχει απομείνει. Γιατί εδώ μας δείχνουν μια τάση και η Γαλλία με αυτά που είδαμε και η Ιταλία με αυτά που βλέπουμε τώρα, που τα είπαμε. Α, εμείς εδώ, τελευταίοι, μια ζωή που έχουμε και τα παραδείγματα τα ωραία, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Σαλβίνι υπήρξε και μαθητής του Γιώργου του Καρατζαφέρη, που ίδρυσε τότε με το Φάραντς το κόμμα του ευρωσκεπτικισμού. Μάλιστα τώρα έχει γίνει μια διάσπαση, ξέρεις, μεταξύ τους, γιατί από 20 που ήταν τότε, τώρα έχουν γίνει 200. Και αν θα πάει λοιπόν ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ως πρωτεργάτης και ως πατέρας πάνω στην Ευρωβουλή, θα μπορέσει, θεωρώ εγώ προσωπικά και το λέω, να τους βάλει και σε μια ωραία τάξη. Καταλαβαίνεις, γιατί εκφράζουν ένα ρεύμα που έρχεται σε ευθεία κόντρα με όλο αυτό που προσλαμβάνουμε εμείς και μας καπελώνει συνέχεια και εξ Ελλάδος και εξ Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, και όταν λέω Ευρωπαίοι πολίτες, εννοώ και πάρα πολλούς που είναι μουσουλμάνοι και ζουν εδώ και 30-40 χρόνια στη Γαλλία, στην Αγγλία κτλ. Αυτοί έχουν γίνει δυτικοί πολίτες, έτσι. Ναι. Αισθάνεται η δυτική κοινωνία, αισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι. Και βεβαίως δεν πρέπει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Όχι. Χρειάζονται δικλείδες ασφαλείας, γιατί έρχονται πάρα πολλοί εγκληματίες, στην κυριολεξία εγκληματίες, και είναι αδικία αυτό για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους, έχουν χάσει ανθρώπους, έχασαν τις περιουσίες τους και έρχονται εδώ, περπατάνε μερόνυχτα ολόκληρα. Να το δούμε λίγο το ζήτημα, αλλά όμως θα το πω πολύ απλά. Άλκιστης εσύ στο σπίτι σου, μπορεί να καλέσει ένα βράδυ μια παρέα 3, 4, 5 ανθρώπων για να κάνεις, για να τους περιποιηθείς, να φάτε, να πιείτε. Δεν μπορείς όμως να καλέσεις 5-10 ανθρώπους να τους έχεις μια ζωή μες στο σπίτι σου να κοιμούνται. Κάπου εκεί πέρα αρχίζει λίγο το πράγμα. Είναι λεπτές ισορροπίες. Πρέπει να τα δούμε όλα σοβαρά και βέβαια σε συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε. Ακριβώς. Επειδή όμως έχουμε και το ρητό εδώ πέρα, το όλα εδώ πληρώνονται, να πούμε ότι έγινε ένα τεράστιο θέμα αυτή την εβδομάδα με τα χειροδανιστήρια του κυρίου Ριχάρδου Μιλωνά. Είδαμε φοβερές φωτογραφίες από την απόλυτη Χλειδή. Τώρα στις φυλακές Κορυδαλλού, ένα άλλο παρακύκλωμα παράλληλα, δεύτερο που είχε εξαρθρωθεί, φαίνεται ότι έχει σχέση, και μιλάμε για απίστευτες εικόνες, είδες από περιουσίες των ανθρώπων που είχαν μάλιστα, τα είχαν λιώσει, έτσι, όλο αυτό το χρυσό και τα έκαναν εξαγωγή στην Τουρκία. Δηλαδή, μια τεράστια λερναία ίδρα, ας πούμε, φάνηκε κατά την αστυνομία να συνδέει όλα αυτά, με παρονομαστεί τον πόνο του ανθρώπου που, για φαντάσου λυκά, χτύπα ξύλο, να είμαστε εδώ, να σε βρει κάτι και ό,τι έχεις και δεν έχεις να το πουλήσεις για να πας, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, οτιδήποτε. Να πάμε να δούμε το θέμα του Ριχάρδου, παρακαλώ πολύ, της Λίνας, το θέμα, το 16, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Δουκαράλη για να μας πει τα νεότερα με αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Την κατά την παράσταση, εξέτασή του με τον συναρχηγό του κυκλώματος Λαθρεμπορίας Χρυσού ζητά ο γνωστός συνεχειροδανιστής. Την ώρα που συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου μεταφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου άλλοι 18 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του χρυσού ενεχειροδανιστή, με αίτημά του προς την ανακρίτρια, ζητά να εξεταστεί κατά την παράσταση με τον Τούρκο υπήκο συριακής καταγωγής που φέρεται να είναι ο συναρχηγός του κυκλώματος και ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως. 4 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού κρίθηκαν προφυλακιστέα μέχρι στιγμής, ενώ άλλα 12 αφέθηκαν ελεύθερα με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Μεταξύ των κατηγορουμένων που πήραν το δρόμο της φυλακής είναι και ο φερόμενος ως συναρχηγός του κυκλώματος, υπήκος Τουρκίας Συριακής καταγωγής, ο οποίος κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι εκτελούσε τις εντολές του αφεντικού του, του γνωστού χρυσού ενεχειροδανιστή, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί. Υποστήριξε ότι είναι νόμιμος υπάλληλος στο κεντρικό κατάστημα της γνωστής αλυσίδας ενεχειροδανιστηρίων στην Πατησίων, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, στο κομμάτι της εκτίμησης ρολογιών. Οι άλλοι δύο προφυλακιστές είχαν το ρόλο του γυρολόγου και του συνοδού του χρυσού από την Ελλάδα στην Τουρκία. Οι καταγεγραμμένες από τον κοριό της ΕΥΠ τηλεφωνικές συνομιλίες των μελών του κυκλώματος λαθρεμπορίας χρυσού, η αποκωδικοποίηση των δεκάδων χειρόγραφων σημειώσεων που εντοπίστηκαν στο στρατηγείο του χρυσού ενεχειροδανιστή,
το οπτικοακουστικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, αλλά και το ενδεχόμενο σπάσιμο της ομερτά μπροστά στον φόβο της προφυλάκησης, εκτιμάται ότι θα απεικονίσουν τις πραγματικές διαστάσεις εγκληματικής δράσης του κυκλώματος που είχε διεισδύσει σχεδόν παντού τα τελευταία χρόνια με βιτρίνα. Είναι χειροδανιστήρια. Έτσι, δεν αποκλείεται κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης ο κύκλος των κατηγορουμένων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος να επεκταθεί ακόμη και σε πρόσωπα υπεράνω υποψίας. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, οι αρχές έχουν στρέψει το μικροσκόπιό τους στα Τελωνία από όπου έφευγαν για την Τουρκία οι ράβδοι χρυσού. Μάλιστα. Έχουμε το Βαγγέλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, Βαγγέλη μου, σε ακούμε καθαρά. Ωραία, μια χαρά. Είπατε και το ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον, πολύ καλό. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανεπιστήμιο. Καταρχάς με τους ανθρώπους που εμπλέκονται, καθώς πρόκειται για πάρα πολλά άτομα, από εκεί και πέρα μιλάμε για περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ τζίρος από το λαθρεμπόριο χρυσού. 6 εκατομμύρια τον μήνα έβγαζε η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, όπως κατηγορούνται. Κατηγορούνται όλα αυτά τα άτομα. Ο Ριθάρος φέρεται ότι είναι ο εγκέφαλος. Ο ίδιος, να πούμε, ότι αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνει αυτός. Όμως το Γαϊτανάκι που ξεμπλέκεται δίνει πολλές πληροφορίες για αυτή την εγκληματική οργάνωση που ενεργούσε με πολλούς τρόπους αυτό της λαθρεμπορίας, της κλεφταποδοχής. Δηλαδή, όπου διαρρήκτες και κλέφτες έμπαιναν σε σπίτια και σε καταστήματα έκλεβαν πολύτιμα αντικείμενα και τα πουλούσαν στους συγκεκριμένους ανθρώπους, έτσι και στον Ριχάρδο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Είναι πολλές οι κατηγορίες. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έδωσε συγχαρητήρια στην αστυνομία μέσα στη Βουλή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην αστυνομία, γιατί η αστυνομία, ξέρεις, βάλεται από παντού, Βαγγέλη. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της, είναι με δεμένα τα χέρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όμως υπάρχουν και στην αστυνομία, υπάρχει και ηθικό και άνθρωποι εκεί που παλεύουν και, ξέρεις, προσπαθούν με πάρα πολύ χαμηλά μέσα. Αλλά να πούμε βέβαια και στον κύριο Πρωθυπουργό ότι αυτή η υπόθεση δεν βγήκε και τώρα. Έχει βγει από Λουκά, διόρθωσέ με, από το 2014 και πριν. Όχι, δύο χρόνια συγκεκριμένη υπόθεση είναι στο στόχαστρο της αστυνομίας. Από το 2014 είχε κατηγορηθεί τότε ο Ριχάρδος, αλλά για άλλα δικήματα. Καμία σχέση με. Γιατί δεν είχε βρεθεί κάτι χειροπιαστό, όπως βρέθηκε τώρα προφανώς. Έτσι. Αυτό που κάνει εντύπωση από την άλλη είναι όλη αυτή την χλυβή που είδαμε του Ριχάρδου. Εμένα θα μου επιτρέψεις να τη χαρακτηρίσω έτσι, όλο αυτό το kit σκηνικό, έτσι, που δεν έχει καμία σχέση με καλεσθησία και με γούστο ενός ανθρώπου που βγάζει πολλά χρήματα, είτε παράνομα είτε νόμιμα. Πολύ διάσημο το προφίλ του Ριχάρδου στο Facebook, με πολλούς ανθρώπους έχει φωτογραφηθεί μαζί, όχι βέβαια ότι έχουμε κάποια ευθύνη. Πολύ διάσημη, βέβαια δεν τους δείξαμε για τον Λουκά. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην λέει και κάτι ότι έχεις βγάλει, έτσι δεν είναι φωτογραφία, έτσι προπάνω, δεν είναι μια φωτογραφία προπάνω, με κάποιον, δεν μπορεί να λέει κάτι. Αν είναι σε ένα μαγαζί, ένα τραγουδιστή και ζητήσει να βγει μια φωτογραφία, δεν θα του έλεγε. Να σου πω όμως κάτι, Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω και Λουκά. Θυμάμαι μια πλήση κεφάλαιο εγώ γενικότερα, γιατί σε όποιο κανάλι και να γύριζα πολλές φορές παλιά, έβλεπες έπεφτες παντού στις διαφημίσεις του Ριχάρδου. Όπως λες, 100.000 ευρώ την ημέρα. Ναι, ο Ριχάρδος, δηλαδή, για διαφημίσεις. Αυτό, σου έμενε πάρα πολύ το όνομα, λέγει νούσες και σου έμενε αυτό, ναι, το όνομα. Είχε μόνιμο στασίδι στην εκπομπή του Μένιου Φουτιώτη και στο Έψιλον και στο Όπεν που μετονομάστηκε μετά, όπου εκεί πέρα έλεγε το πόσο φιλάνθρωπος είναι και το πόσο βοηθάει τους ανθρώπους που αγοράζει σε καλές τιμές τα χρυσαφικά τους και ό,τι πολύτιμο ήταν. Φτωχοί άνθρωποι που οι καημένοι έφτασαν σε μια ανάγκη. Έτσι, αλλά επειδή είπες για το Φουρτιώτη, μικρή παρένθεση, επειδή είπες ότι είχε πιάσει τα σίδια εκεί και είναι η αλήθεια, έτσι. Να πούμε εμείς εδώ στον κόσμο που μας ακούει, ό,τι και αν είναι ή αν δεν είναι ο άνθρωπος αυτός, γιατί μην ξεχνάμε ότι η δικαιοσύνη θα τον κρίνει, που έχει και όλα τα στοιχεία, έτσι δεν είναι, ή μη. Γενικότερα τη υπόθεση, να πούμε εδώ και να το τονίσουμε και είναι προς τιμήν τους, ότι εδώ διαφήμιση δεν είχε ποτέ στο κανάλι αυτό, έτσι. Δηλαδή από την οικογένεια Καλατζαφέρη δεν υπήρξε ποτέ διαφήμιση εδώ. Γενικότερα, ενώ βλέπαμε σε τόσα κανάλια, εδώ δεν υπήρξε ποτέ τέτοια διαφήμιση. Και ας βγάλει ο κόσμος βεβαίως τα συμπεράσματά του. Συνέχισε, Ευαγγέλη μου. Έτσι, μέσα στην
Στα στοιχεία της αστυνομίας είναι και το όνομα του Μένιου Χρουσιώτη. Όχι ότι εμπλέκεται στην ελεύθερη πορεία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Εσπρέσο, οι διάλογοι δείχνουν ότι έπαιρνε μαύρο χρήμα από τον Ρισάρδο για τις διασμίσεις. Βέβαια, ο Μένιος Χρουσιώτης μέσω του δικηγόρου του Αλέξη Κούγια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την συγκεκριμένη υπόθεση. Και ότι είχε απλά μια συνεννόηση με τον Ρισάρδο για το πώς θα παίξουν οι διαφημίσεις και ο πληρωμένος χρόνος που έγινε στην εκπομπή του. Οφείλουμε να το αναφέρουμε κι αυτό. Αυτά. Τώρα τα νεότερα αύριο θα τα δούμε. Ναι, θα βγουν πολλά νέα και όλη την εβδομάδα. Να πάμε γρήγορα, θέλω, Βαγγέλη, και στο θέμα αυτό, το κοινωνικό. Λουκά μου, ξέρεις τι γίνεται η τηλεόραση. Αυτό που μου έλεγες πριν, θέλω να περνάμε μηνύματα. Εμείς νομίζω ότι προσπαθούμε και το κάνουμε πάρα πολύ από εδώ. Ωστόσο. Βλέπουμε σε άλλα κανάλια κάποια μηνύματα ενίοτε, τα οποία ξέρεις, προκαλούν και την αντίδραση του κόσμου. Ας πούμε, είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι, να το πω τώρα, δεν ξέρω πώς να το πω, που έχει να κάνει με τη μόδα, το My Style Rocks, το βλέπουμε στο Sky. Για άλλους επιτυχημένο, για άλλους καθόλου. Αυτή τη φορά όμως υπόθηκε από μία διαγωνιζόμενη μία κουβέντα που τάραξε πάρα πολύ, νομίζω, και τους κριτές και την κοινή γνώμη. Να δούμε το βίντεο ένα λεπτό για να μπούμε στο θέμα και να μας το σχολιάσει, Βαγγέλη. Φυσικά. Ευχαριστώ. Είναι το 26, παρακαλώ, για τη ροή. Είσαι ο δάνειος σήμερα. Ναι, πατρεύομαι και πάω να ζητήσω δάνειο για το σπίτι μου. Πας να κάνεις αίτηση, λοιπόν. Δώστε τα μου. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας σε έναν κύριο που δεν γνωρίζουμε και ζητώντας του οποιοδήποτε ποσό, εμένα και για 10.000 και για 20.000 και για οτιδήποτε και για 5.000, δεν έχει σημασία, προσπαθούμε να του δώσουμε μια εικόνα ότι εμείς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που θα μας πει και στην υποχρέωση που καλούμαστε να ολοκληρώσουμε και να αποπληρώσουμε το δάνειο. Αυτό. Άντρας μου είναι ο επιχειρηματίας, ο άντρας μου έχει τα λεφτά, οπότε μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Μάλιστα. Απλά. Πού είναι τον άντρα σου? Έτσι, ο άντρας σου είναι ο τραπεζιτής. Όχι, θα πάρω ένα σπίτι στην Αγκάλη, σημαίνει άντρας μου έχει λεφτά. Γιατί, συγγνώμη, δεν μπορείς να αγοράσεις μόνη σου? Όχι. Γιατί εδώ αγοράζει? Λοιπόν, προς χάρη του χρόνου τώρα το κόβουμε, αλλά κάπου παρακάτω λέει, το είπε ήδη δηλαδή, ότι έτσι λέει, δεν είναι. Λέει παρακάτω, ναι, ότι ο άντρας ότι ήθελε να αγοράσει ένα σπίτι και δεν θα ήμουν ποτέ με ένα φτωχό άντρα, ότι ήμουν κάποια στιγμή και υπέφερα. Η εξέλιξη είναι ότι η συγκεκριμένη κοπέλα αποχώρησε από το παιχνίδι και ο θελός, έτσι. Συνδέεται με το γεγονός αυτό και ναι, συνδέεται. Την πιθανή κατακραυγή που έγινε θέμα... μετά. Ένα θέμα που ανέδειξα εγώ προσωπικά και μέσα από το site μας, το labornews.gr, και μέσα από την εκπομπή στη Φόρα. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Είναι πολύ κρίμα και εγώ φλίβομαι ως τηλεθεατής πρώτα και ως δημοσιογράφος στην Ελλάδα του 2018 και σε έναν αξιοπρεπέστατο τηλεοπτικό σταθμό όπως είναι ο Sky, να ακούμε και να βλέπουμε τέτοια πράγματα από μια νεαρή κοπέλα να λέει ότι εγώ θα ήμουν με έναν άντρα μόνο για τα λεφτά του. Γιατί στην ουσία αυτό είπε η κοπέλα, έτσι. Ναι, βέβαια έχει άλλη κουλτούρα η κοπέλα αυτή. Ότι το κάνω επαγγελματικά, έτσι, ως συνοδός πολυτελείας. Αυτό είπε στην ουσία η κοπέλα, η συγκεκριμένη. Αυτό υπονόησε. Ή το είπε ξεκάθαρα. Okay. Λοιπόν, ναι, είναι, εμείς καταλαβαίνουμε. Λουκά, νομίζω ότι βλέπουν και παιδιά μικρά και νομίζω ότι αυτό με τη τηλεόραση κάπου πρέπει να μαζευτεί επιτέλους. Τώρα, μήπως υποκρινόμαστε κιόλας. Η κοπέλα είπε το αυτονόητο που μπορεί να έχουν χιλιάδες άλλους στο μυαλό τους. Δεν είπε κάτι τρομερό. Είπε, εγώ πάω για τα λεφτά. Εγώ θα πω το εξής όμως. Ναι. Επειδή εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολες εποχές, ξέρω πάρα πολλούς, μάλλον έχω ακούσει για πολλούς, όχι ξέρω, οι οποίοι είναι. Δείχνουν ότι έχουν λεφτά, αλλά τα χρέη τους έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου το παραπέρα είναι πολύ οδυνηρό. Αυτό που πρέπει να έχουμε και κυρίως είναι να μην είναι μία από τις παθογένειες ιδιωτικής τηλεόρασης, είναι τα λανθασμένα πρότυπα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και από τους γονείς μας ότι κάποτε ξεκίνησαν ξυπόλυτοι και έφτιαξαν κάτι στη ζωή τους. Σήμερα κινδυνεύεις να πάρεις έναν άνθρωπο για τα λεφτά, ο άντρας μια γυναίκα ή η γυναίκα έναν άντρα, και βεβαίως να βρεθείς προεκπλήξεων, να είσαι δυστυχισμένος, γιατί στην προσωπική σου ζωή μπορεί να μην έχεις αυτά που πρέπει να έχεις, απλά θα λες ότι έχω τα λεφτά.
Χρειάζεται... Βέβαια είναι θλιβερό, είναι θλιβερό ένας άντρας ή μια γυναίκα να παίρνει κάποιον άλλον, έτσι δεν μου αρέσει αυτή η λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά ακούστηκε για τα χρήματα. Έτσι, είναι θλιβερό, θεωρώ λοιπόν, ότι, σε κάποιο ότι μειώνει την αξιοπρέπειά του, όχι μόνο αυτός που το δέχεται κυρίως, αλλά και αυτός που το κάνει. Εντάξει, εγώ θα πω και στους δύο γιατί είναι δηλαδή, η ώρα να... λίγα πράγματα έχουν μείνει πλέον που μπορούμε να ζήσουμε ελεύθερα, όπως είναι ο έρωτας, όπως είναι η φιλία, όπως είναι η παρέα, Βαγγέλη. Ή μια ωραία συναναστροφή. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βάζουμε τη μέσα αυτά τα πράγματα. Όχι, εγώ θα πω κάτι και στους δύο άντρες που έχω εδώ κοντά μου παρέα, ότι μπορεί κάθε άνθρωπος να κάνει αυτό που θέλει. Όμως, όταν εκτίθεσαι δημόσια, πρέπει να προσέχεις τι λες, γιατί είναι και κάποια μηνύματα που απευθύνονται στα παιδιά και μην απορούμε μετά με όλο αυτό το δίθεν lifestyle κτλ. Σαν γυναίκα, εγώ έχω να πω ότι πιο ενδιαφέροντες άντρες ήταν και είναι πάντα οι αυτοδημιούργητοι οι άντρες. Ξεχνάτε ότι πολλές φορές και ο ίδιος ο γονιός λέει όταν έχει παιδί μου να βρει ένα γαμπρό που να έχει και πρίκα. Ναι. Δυστυχώς είναι στην ελληνική κοινωνία. Ναι, άλλο αυτό όμως και άλλο Λουκά ότι έχεις. Συγγνώμη, άλλο αυτό που λέει και άλλο ότι έχεις μια τραγωδία. Ότι έχεις μια τραγωδία σου έχει συμβεί και ότι εγώ δεν θα σε προσεγγίσω επειδή εσύ είσαι πάνω. Μου επιτρέψεις να πω ότι όλο αυτό μέσα από την εικόνα της τηλεόρασης, με όλη αυτή τη χλίδη σε ταινίες, σειρές και ούτω καθεξής, περνάει στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και λέει: εγώ που έχω μάθει να τα έχω όλα έτοιμα, δεν πρέπει να πάω να βρω έναν άνθρωπο που να έχει λεφτά για να συνεχίσω αυτό το στάτους ζωής. Είναι δυνατόν μια κοπέλα η οποία έχει μάθει να έχει τις πιο ακριβές τσάντες, τα πιο ακριβά αρώματα, να πάει με έναν άνθρωπο ο οποίος πάει και δουλεύει με μερική απασχόληση 400 ευρώ. Βέβαια, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Όχι, διότι λέω, δεν το ισοπεδώνω. Δεν το ισοπεδώνω. Θέλω να σου πω σαν εικόνα πώς περνάει, έτσι. Δεν το λέω ότι το κάνουν. Ίσα-ίσα υπάρχουν νέα ζευγάρια που μέσα σε δυσκολίες τα καταφέρουν, προσπαθούν κτλ. Άλλο θέλω να πω. Ότι ως εικόνα στην τηλεόραση πώς περνάει όλο αυτό το στάτους και κυρίως, λένε πάρα πολύ. Μα λέει καλά, εδώ έχουν γίνει στη Γαλλία, ξέρω εγώ, βγήκαν για τα κάψιμα, άντε και κάτι άλλο, ας πούμε, και τα λοιπά. Εδώ έχουν γίνει τόσα και τόσα. Μα αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι να ρίχνει συνεχείς δόσεις σε ένα κοινό το οποίο είναι απαθές και να ξεχνάει την πίκρα του βλέποντας. Είτε μόδα, είτε να βλέπει, δεν ξέρω, ταλέντα, είτε να βλέπει ότι τα ταλέντα δεν τα κατηγορούν, είναι πολύ καλά. Λουκά μου, βάλε μια τελεία, γιατί πρέπει... Όχι, όχι, Βαγγέλη... Να πω κάτι, υπάρχουν και κοπέλες που κάνουν δύο και τρεις δουλειές, που σπουδάζουν... Φυσικά, και είναι προς τιμήν τους. Που είναι επίσης πολύ όμορφες. Αυτές όμως οι κοπέλες δεν προβάλλονται πουθενά. Όχι. Να σου πω κάτι. Εμείς πώς τα προβάλλουμε εδώ πέρα και τα καλά παραδείγματα. Όποιος θέλει να τα προβάλλει μπορεί. Μακάρι. Μπορεί. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Συγγνώμη που γίνομαι κακιά. Αλλά ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης ο καλός έχει δίκιο που μου λέει κλείσε και κλείσε γιατί περάσαμε πάλι την ώρα. Λοιπόν. Καλό βράδυ να ευχηθούμε σε όλους. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πούμε ότι σε αυτή τη χώρα, αν μη τι άλλο, έχουμε ανάγκη πάρα πολύ την αγάπη και την αληθινή αγκαλιά. Όσο και αν στοιχίζει λίγο ή πολύ ή καθόλου, έτσι, αυτές οι αξίες μας λείπουν και μακάρι αυτή η εποχή τουλάχιστον να μας φέρει πιο κοντά στην καρδιά μας και όχι στις τσέπες μας. Να είστε όλοι καλά μέχρι το επόμενο Σάββατο που θα τα πούμε πρώτο Θεός. Γεια σας.